πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η ενημερωτική εκστρατεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με σύνθημα «Η ευκαιρία που ζητάς» για τις δύο νέες δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών και ΠΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο του ενδιάμεσου φορέα του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος των ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι η πληροφόρηση και κινητοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού των Σερών, καθώς και η ενεργοποίηση νέων ανθρώπων και ενδυνάμει επιχειρηματιών που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, ώστε να αξιοποιήσουν τα 64 εκατομμύρια ευρώ της δημόσιας δαπάνης που διατίθενται. Παρόμοια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στην Πέλα. Ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό μέσα από το ΕΣΠΑ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις εδώ στις ΣΕΡΕΣ και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, βοηθώντας έτσι ουσιαστικά την πραγματική οικονομία του τόπου μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η περιφέρειά μας, ο τόπος μας, έχει πλέον τα χαρακτηριστικά εκείνα για να μπορέσει τα επόμενα 2-3 χρόνια να όχι μόνο απλά να φύγει από την κρίση, αλλά να αποτελέσει την περιφέρεια εκείνη που θα τραβήξει και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έξω από την κρίση. Εμείς σαν επιμελητήριο, παρακολουθώντας και τα υπόλοιπα προγράμματα και σαν επιχειρηματίες, υποβάλλοντας και στο ΕΣΠΑ και στο Leader πολλοί από εμάς, το προτείνουμε αυτό το πρόγραμμα, διότι έχει και αρκετά χρήματα κατά τη γνώμη μας. Όταν δίνει 52 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το επιδοτούμενο ποσόν, σύν αυτά τα οποία θα δώσουν οι επιχειρηματίες, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσόν. Περιλαμβάνει και τον τουρισμό και το εμπόριο και τη μεταποίηση. Και στη μεταποίηση και στο τουρισμό είναι από 100.000 έως 600.000 ευρώ. Εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έχουμε πολλές επιχειρήσεις που... αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Για το εμπόριο είναι 30.000 έως 100.000 ευρώ και θα μοιραστούν 20 εκατομμύρια και τις 4,5 τις νέες επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει και τις νέες και τις οικοίδρυση και τις παλιές επιχειρήσεις. Δεν έχει τον περιορισμό που έχει το ΕΣΠΑ 3 χρόνια να λειτουργεί μια επιχείρηση. Για μας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αυτά τα προγράμματα δεν είναι τυπικά μια στήριξη προς το επιχειρηματικότητα. Είναι προγράμματα που πιστεύουν ότι μπορούν ουσιαστικά να βοηθήσουν να κάνουν τις επιχειρήσεις του τόπου μας πιο ανταγωνιστικές, να αξιοποιούν καινοτόμα προϊόντα, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και αυτά που τελικά παρέχουν στους πελάτες τους. Εμείς είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε πραγματικά σε εσάς. Πιστεύουμε ότι με τη σωστή κατεύθυνση και τη σωστή παρουσίαση και επεξήγηση όλων των δεδομένων θα μπορέσετε εσείς ως επιχειρηματίες αυτού του τόπου να απορροφήσετε τα χρήματα αυτά. Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.